Ο κύριος Αλεξάκης είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριος Γιώργος Αλεξάκης, ο οποίος είναι και νυν περιφερειακός σύμβουλος και συγκεκριμένα εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Και κύριε Αλεξάκη, διεκδικείτε εκ νέου την ψήφο μας. Ναι. Θα είμαι υποψήφιος με τον Σταύρο Νεουτάκη, το συνδυασμό Κρήτη η ζωή μας, στις ερχόμενες περιφερειακές εκλογές, όπου θέλουμε να συνεχίσουμε ένα θετικό και δημιουργικό έργο που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια για την επόμενη θητεία που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Μια καινούργια θητεία, η οποία όμως, ξέρετε, για κάποιους είναι αναζητούμενο να έχει και μια συνέχεια σε ό,τι έχει να κάνει με ενδεχομένως με πολιτικές οι οποίες έχουν μπει στο τραπέζι και έχουν θετικά αποτυπώματα. Επειδή είναι μια κάλπη η οποία στείνεται μαζί με τις ευρωεκλογές και επειδή είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός και η πρόκληση, αν θέλετε, για να το πω πιο σωστά, που έχει μπροστά της η αυτοδιοίκηση, είναι αυτές οι συνέργειες που μπορεί να κάνει. Ακριβώς. Και αν θέλετε, lesson from Brussels, μαθήματα που πήραμε από την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί από τότε που φτιάχτηκε ο θεσμός της περιφέρειας, δηλαδή το 2010, έχουμε πλέον μια περιφέρεια η οποία κινείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχουμε σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετέχουμε, παρακολουθούμε τις ευρωπαϊκές στρατηγικές, προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε στην Κρήτη, αυτός είναι ο στόχος μας, και να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες της Κρήτης, για τις επιχειρήσεις, για τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Αυτό θέλουμε να το μεγαλώσουμε, να το ενισχύσουμε, να το συνεχίσουμε την επόμενη περίοδο. Έχουμε πολλά θετικά πλεονεκτήματα σε αυτό. Η Κρήτη πουλάει στην Ευρώπη. Είναι αναγνωρίσιμη περιφέρεια πλέον για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο για τον τουρισμό της, αλλά ότι είναι μια συνεπής περιφέρεια. Συμμετέχουμε, όπως σας είπα, σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά προγράμματα αυτή 30. Τη στιγμή. 31, βρίσκονται 30, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ενεργά προγράμματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία, την κρητική διατροφή. Και να σας πω ότι αυτά τόσα προγράμματα δεν έχει καμία άλλη ελληνική περιφέρεια. Με συντονισμένες ενέργειες τα διεκδικήσαμε, αξιολογηθήκαμε για να τα πάρουμε, δεν μας τα χάρισε κανείς, και έχουμε την ευτυχία σήμερα να τα υλοποιούμε με ωφέλη. Οικονομικούς πόρους, εμπειρίες, νέες θέσεις εργασίας, μαθαίνουμε από τις καλές πρακτικές των άλλων περιφερειών και θέλουμε να τις εφαρμόσουμε στη συνέχεια στην Κρήτη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος. Γιατί αυτή την περίοδο της παγκοσμιοποίησης πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και στο διεθνές γίγνεσθε. Είμαστε όσο πρέπει όμως, κύριε Αλεξάκη. Έχουμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες όσο πρέπει. Είμαστε συγκριτικά, θα το βλέπουμε αυτό πάντα, με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Ναι, δεν σας το λέω επειδή είμαι κριτικός, επειδή βρίσκομαι στην Κρήτη. Βρισκόμαστε άλλωστε στην Κρήτη όλοι. Είναι, το ομολογούν όλοι. Η Κρήτη είναι η πιο εξωστρεφής ελληνική περιφέρεια, εξετάζοντας πολλούς παράγοντες, όχι μόνο έναν ή δύο. Τα ακαδημαϊκά ερευνητικά μας ιδρύματα διαπρέπουν στο εξωτερικό. Οι κριτικές επιχειρήσεις κάνουν εξαγωγές, είναι πολύ σημαντικό. Ο τουρισμός μας βοηθάει στη διεθνοποίηση. Όμως αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε τις καλές βάσεις να κάνουμε περισσότερα βήματα. Και να σας πω μια ευκαιρία που είναι μπροστά μας. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η ψηφιακή επανάσταση. Σε αυτό πρέπει η Κρήτη να είναι παρούσα, να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί τους νέους επιστήμονες που είτε βγαίνουν από τα κρητικά πανεπιστήμια είτε από άλλα πανεπιστήμια, αλλά είναι Κρήτες. Να συνεργαστούν με τους κρητικούς επιχειρηματίες, να φτιάξουμε νέα προϊόντα στον τομέα της ρομποτικής, της μικροηλεκτρονικής, ένα του προγραμματισμού, σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μιλάτε για τη διασύνδεση ουσιαστικά εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με την τοπική κοινωνία. Ακριβώς. Να μην είναι, αν θέλετε, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και το λέω αυτό συνέχεια αυτόν που λέτε, η ελίτ, κάτι το μακρινό και το ξεκομμένο και από το την ξεκομμένο. Κοινωνία. Αντιθέτως, να αφουγκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Έχουμε μία πάρα πολύ καλή συνεργασία με τα ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, με το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Συνεργούμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και ημερίδες και προσπαθούμε να φέρουμε κοντά αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε,
Να σας το πω όσο περίεργο και αν είναι. Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα οι ερευνητές με τους επιχειρηματίες, με την κοινωνία. Πρέπει να τους κάνουμε να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, να συνεργήσουν. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης έχει ένα εξειδικευμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που λέγεται Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αφιερώνουμε χρηματοοικονομικούς πόρους από το ΕΣΠΑ προκειμένου όλοι αυτοί να συνεργήσουν και να βγάλουν νέα προϊόντα που δεν θα τα έβγαζαν διαφορετικά αν δεν υπήρχε αυτή η αφορμή, αυτό το κίνητρο. Και θέλουμε αυτά τα προϊόντα να εξαχθούν έξω από την Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα, πρωτίστως σε όλο τον κόσμο, για να εισάγουμε πλούτο. Mm-hmm. Γιατί αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Να συνδράει ο καθένας με την επιχειρηματικότητά του ή με τις γνώσεις του, οι νέοι επιστήμονες. Λέω και επιμένω στην ψηφιακή επανάσταση. Γιατί κάτι που θα βρούμε μπροστά μας. Βεβαίως. Μα το έχουμε ήδη. Είναι. Είμαστε έχουμε ήδη ναι, στην ναι. αρχή αυτής της περίοδου. Και προσέξτε κάτι σημαντικό και διαφορετικό από τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις. Δεν χρειάζονται μεγάλες υποδομές. Παλιά, για να παραχθεί ένα αυτοκίνητο, χρειάζονταν τεράστια εργοστάσια, πολύ μεγάλες γραμμές παραγωγής. Σήμερα, για να κάνεις ένα application στο κινητό, δεν χρειάζονται μεγάλες υποδομές. Γνώση, μυαλό, εξυπνάδα χρειάζεται. Και άνθρωποι. Άνθρωποι, έξυπνοι άνθρωποι, σπουδαγμένοι, επιχειρηματίες, να ανακαλύπτουν ευκαιρίες. Νομίζω ότι στην Κρήτη το έχουμε αυτό. Αρκεί να συνεργαστούμε ένα βήμα παραπάνω. Και πρωτίστως να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, να μην χάνουμε τα πιο καλά μυαλά στο εξωτερικό, γιατί δύσκολα επιστρέφουν πίσω. Τα έχει σπουδάσει η ελληνική πολιτεία με κόστος, με κόπο και είναι κρίμα να τα γεύονται, να γεύονται τους καρπούς της επιστημοσύνης τους άλλες περιοχές, η Αμερική, η Αγγλία και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να πω ακόμα το εξής. Σε αυτή τη νέα περίοδο προτείνουμε μία νέα ατζέντα για την αυτοδιοίκηση, πέραν από τις αρμοδιότητες που έχει ήδη. Και εδώ τι καινούριο πρέπει να κάνει η αυτοδιοίκηση. Πρώτον, κλιματική αλλαγή. Ναι. Και για να το κάνουμε αυτό εύκολα κατανοητό, είναι πώς θα ενσωματώσουμε στις υφιστάμενες πολιτικές μας μέτρα άμβλησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, πλημμύρες, καταποντισμούς, ξηρασία που είχαμε πέρυσι. Η ξηρασία, η περισσινή και η προπερίσινη είναι το αντίστροφο με την πλημμύρα που έχουμε φέτος. Ήταν δύο πολύ δυνατά χαστούκια, έντονα, δύο δυνατά έντονα, μαθήματα, αν θέλετε, ακριβώς, τελευταίες ακριβώς, δύο χρονιές. Ακριβώς, και πήγαμε από το ένα άκρο στο έτσι. Άλλο άκρο. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει αυτά να τα ενσωματώσουμε, να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες, ώστε η καθημερινότητα του πολίτη να μην επηρεάζεται πλέον από αυτά όσο μπορούμε. Mm-hmm. Ένας δεύτερος πολύ σπουδαίος τομέας είναι η ενέργεια. Αφεντός να διασφαλίσουμε την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης με τους αγωγούς διασύνδεσης, το μικρό και το μεγάλο, να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία με το φυσικό αέριο Κύπρο-Ισραήλ, ναι. ώστε πραγματικά η Κρήτη να γίνει ένας ενεργειακός κόμβος στη Μεσόγειο. Είναι πολύ σπουδαίο για την Κρήτη αυτό. Και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Και να πιέζει, θα μου επιτρέψετε. Και να πιέζει, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και θα πω τώρα και την άλλη πλευρά, την εσωτερική, να κάνουμε και εξοικονόμηση τόσο στα δημόσια κτίρια, όσο και στα ιδιωτικά, ο καθένας σπίτι του. Αφενός λοιπόν να διασφαλίσουμε την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης και αφετέρου να κάνουμε εξοικονόμηση. Το τρίτο μεγάλο θέμα που πρέπει να εισάγουμε στην ατζέντα μας στην επόμενη περίοδο είναι η κυκλική οικονομία. Εδώ μιλάμε όχι μόνο για εξοικονόμηση στα απορρίμματα κτλ, αλλά να σχεδιάζουμε προϊόντα που όταν νομίζουμε ότι τελειώνουν θα γίνονται οι πρώτοι ύλοι για ένα νέο κύκλο ζωής ενός άλλου προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να μην έχουμε απορρίμματα στην Κρήτη. Να φτάσουμε στο σημείο των μηδενικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Είναι ένας στόχος να γίνουμε ένα πράσινο νησί και φανταστείτε τι τουριστική ατραξιόν θα γίνει το νησί μας όταν το πετύχουμε αυτό. Είναι όμως κάτι ρεαλιστικό, θα Βεβαίως. Σας ρωτήσει κάποιος. Υπάρχουν άλλα νησιά στη Βόρεια Ευρώπη, μικρότερα, mm-hmm. που το έχουν πετύχει. Εμείς λοιπόν
μαθαίνουμε μηδέν νησιά που έχουν μηδέν κατανάλωση ενέργειας, αλλά την παράγουν μόνοι τους με ΑΠΕ, κάνουν εξοικονόμηση, δεν βγάζουν απορρίμματα μικρής κλίμακας, αλλά εμείς πρέπει να μάθουμε από αυτά τα παραδείγματα και να τα εφαρμόσουμε όσο μπορούμε. Ξέρετε γιατί το ρωτάω περισσότερο? Γιατί σίγουρα οι προθέσεις υπάρχουν, υπάρχει ενδεχομένως και ο σχεδιασμός. Το θέμα όμως τι γίνεται με τις συνεργασίες? Γιατί κάτι τέτοιο απαιτεί συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, οι Δήμοι να τα βρουν μεταξύ τους και αλλαγή και στη συνέχεια με την περιφέρεια. Να το πούμε, και αλλαγή νοοτροπίας του πολίτη, της αυτοδιοίκησης, της κυβέρνησης και συνέργειες, συνεργασίες. Ανεξάρτητα με το ποιος είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ, αν με συμπαθείς ή αν σε συμπαθώ, να συμφωνήσουμε στα αποτελέσματα. Αν συμφωνήσουμε στα στρατηγικά αποτελέσματα που θα έχουμε, τότε νομίζω ότι είναι αυτονόητο, θα συμφωνήσουν όλοι. Θα ήθελα επίσης να βάλω στην μελλοντική ατζέντα της αυτοδιοίκησης τις αναγκαίες δράσεις για το μεταναστευτικό. Είναι ένα σύγχρονο θέμα και νομίζω ότι οι πρακτικές που έχουν ακολουθηθεί στην περιοχή μας μέχρι σήμερα είναι πολύ θετικές και πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα κλείσω με την αξιοποίηση της γαλάζιας οικονομίας. Είμαστε νησί, περικλειόμαστε από θάλασσα, άρα πρέπει να εξοικονομήσουμε κάθε τι που συνδέεται με τη θάλασσα. Τι εννοώ? Αρχίζουμε από τον παράκτιο τουρισμό, τον παραθαλάσσιο τουρισμό, που δεν είναι μόνο οι ακρογιαλιές και τα ξενοδοχεία, είναι και η κρουαζιέρα. Είναι και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την θάλασσα και τον τουρισμό. Είναι επίσης η παραγωγή ενέργειας από τη θάλασσα, είτε από τα κύματα, είτε από την υποθαλάσσια ροή των κυμάτων. Είναι οι υδρογονάνθρακες στη Νότια Κρήτη, πολύ σημαντική πηγή πλούτου και για την Ελλάδα, αλλά και για την Κρήτη. Είναι η αλυεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Όλες αυτές οι παράμετροι, αν συνδυαστούν σωστά, μπορούν να μας δώσουν περισσότερες θέσεις εργασίας, νέες επενδύσεις στην Κρήτη. Πάλι εδώ ο συνδυασμός είναι, απαιτείται, είναι το κλειδί. Συνδυασμός. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά προκύπτει κάποιο θέμα και θα ακούσετε να υποθεί, ας πούμε, θα έχει υποθεί κάποιες φορές, αχ, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Ναι, ναι. Και πέφτει τον μπαλάκι κάπου αλλού. Να σας πω, λίγο να έρθουμε αντιμέτωποι με όλα αυτά. Από αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει, μπορεί οι αρμοδιότητες της περιφέρειας να είναι περιορισμένες. Ναι. Οι νομικές, οι τυπικές αρμοδιότητες με βάση τους νόμους. Όμως, ως περιφέρεια, νιώθουμε υπεύθυνοι για κάθε τι που συμβαίνει στην Κρήτη. Και οφείλουμε να ενεργήσουμε σε αυτό, ανεξάρτητα με το ποιος έχει την τυπική αρμοδιότητα. Ναι. Ενδιαφερόμαστε. Ακριβώς. Ενδιαφερόμαστε για το καλό της Κρήτης. Κανείς δεν μπορεί να μας πει μην το κάνετε. Έχουμε το τεκμήριο του ενδιαφέροντος, γιατί αφορά την Κρήτη, αφορά τους κριτικούς. Ναι. Θα πάρω τηλέφωνο, θα τρέξω, θα διεκδικήσω για όλους. Αν έχουμε λίγο χρόνο, ναι, θα ήθελα να αναφερθώ στο ρεπορτάζ που κάνετε πριν για τους δρόμους της Κρήτης. Το οποίο μεγάλη είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα και εδώ θα το πούμε ως εξής, ότι πρέπει κάποια στιγμή γρήγορα, άμεσα, να αποκτήσουμε ένα γρήγορο και ασφαλές οδικό δίκτυο στην Κρήτη, που περιλαμβάνει κυρίως το βόρειο οδικό άξονα, περιλαμβάνει το νότιο οδικό άξονα και τους κάθετους συνδετήριους δρόμους που αν τους μετρήσει κανείς από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι είναι 6. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρώσουμε το εσωτερικό οδικό σύστημα στην Κρήτη και μάλιστα αυτό πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο διεθνές αεροδρόμιο Κρήτης στο Καστέλι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μετακινούμαστε γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια προς το νέο αεροδρόμιο στον ορίζοντα της πενταετίας. Συνδέονται αυτά τα δύο έργα. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί κοιτάξτε, είναι οι πύλες της Κρήτης. Στην Κρήτη ο επισκέπτης ή ο κρητικός θα έρθει από το λιμάνι, από το αεροδρόμιο και μετά μέσω των δρόμων πρέπει να πάει στο σπίτι του, στη δουλειά του. Αυτά είναι minimum. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια έχω ταξιδέψει πολύ στην Ευρώπη. Στην Κεντρική Ευρώπη τα έχουν λύσει αυτά τα θέματα. Και χρόνια τώρα, εμείς αν, έχουμε αν αυτά τα ονομάζουμε υποδομές, είναι λυμένα θέματα και ασχολούνται τώρα
με άλλα ζητήματα. Εμείς δυστυχώς είμαστε ακόμα εκεί. Και πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί μία προσπάθεια. Βλέπετε ότι η Περιφέρεια Κρήτης βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, την κυβέρνηση, τους δήμους, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιληθούν τέτοιου είδους θέματα, γιατί τα θεωρούμε βασικά για την οικονομική ανάπτυξη. Και να τα τρέξουμε, κύριε Αλεξάκη, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό περιμένει να δει ο κόσμος. Να τα τρέχουμε και να βλέπουμε αποτελέσματα μπροστά μας. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Συζήτηση. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά στον δρόμο για τις κάλπες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.